Ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το μήνα Μάρτιο. Βρίσκεται στο 1,3% από 4,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε άλλες εποχές θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ύστερα από απανατές πληθωριστικές κρίσεις καταφέρνει σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας να ελέγξει επιτέλους την άνοδο των τιμών. Με αφορμή λοιπόν τις μέρες που έρχονται, τις μέρες της μεγάλης κατανάλωσης του Πάσχα, θέλω να πω ότι δυστυχώς η πραγματικότητα των διαχρονικά υψηλών τιμών λέει άλλα. Υπερπληθωρισμό μπορεί να μην έχουμε, έχουμε όμως ακρίβεια. Δηλαδή, δυσβάστακτα υψηλό επίπεδο τιμών εν μέσω οικονομικής κρίσης, αλλά και αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που απαρτίζουν το καλάθι της νοικοκυράς και οκανίζουν το εισόδημα των σκληρά εργαζόμενων οικογενειών. Θέλω να σας δώσω σήμερα ορισμένα πολύ απλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός των φτωχών και των μεσαίων στρωμάτων της χώρας δεν ακολουθεί αυτήν τη δραματική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Στοιχεία τα οποία προέρχονται από τον ΟΣΑ, τη Eurostat, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και δεν επιδέχονται καμιάς αμφισβήτησης. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η στατιστική υπηρεσία της χώρας οφείλει να καταρτήσει και δείκτη πληθωρισμού των μεσαίων στρωμάτων και των φτωχών συμπολιτών μας, καθώς τα επίπεδα λόγω χάρη στα τρόφιμα τρέχουν με τριπλάσιο ρυθμό ανόδου από τον επίσημο δείκτη τιμών. Καταρχάς, τη στιγμή που ο επίσημος πληθωρισμός του 12μήνου κατρακυλάει από το 4,4% στο 1,3%, το γενικό επίπεδο τιμών του ΟΣΑ με έτος βάσης το 2005 είναι υψηλότερο φέτος σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο, 110,9 μονάδες τον Απρίλιο του 2008, 111,6 μονάδες έκλεισε το Μάρτιο του 2009. Σας έχω δώσει και τον πίνακα, το σχετικό πίνακα από τον ΟΣΑ που δείχνει αυτή τη διαφορά από το 110,9 στο 111,6. Όμως, δυστυχώς τα πράγματα χειροτερεύουν αν λάβουμε υπόψη μας τους επιμέρους δείκτες. Και εδώ συμβαίνουν ορισμένα πράγματα πρωτοφανή, εξωφρενικά, που δείχνουν πραγματικά ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει λαιλασία του οικογενειακού εισοδήματος. Το γενικό επίπεδο λοιπόν τιμών στο καλάθι τροφίμων που παρακολουθεί ο ΟΣΑ μαζί με τη Eurostat, με έτος βάσης πάλι το 2005, έχει κυριολεκτικά εκτοξευθεί από τις 114,4 μονάδες τον Απρίλιο του 8 στις 178,2 μονάδες τον Μάρτιο του 2009 εν μέσω κρίσης, πτώσης της κατανάλωσης, της παγκόσμιας κρίσης, της εσωτερικής ύφεσης. Έχουμε μια πρωτοφανή αύξηση της τάξης στο 57,6% σε μονάδες στον χώρο των τροφίμων. Παρακαλώ, δείτε τον πίνακα, αυτό που σας έχω διανύμει, είναι τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και του ΟΣΑ, που δείχνει αυτά τα πρωτοφανή πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα υπό τα όματα των κυβερνώντων. Μόνο αυτή η γιγαντιαία αύξηση τοποθετεί τη χώρα μας πλέον μακράν στην πρώτη θέση μεταξύ των ακριβότερων χωρών του ΟΣΑ ως προς το κόστος του καλαθιού των τροφίμων στη χώρα. Για την επαλήθευση όλων αυτών των στοιχείων, των επίσημων στοιχείων που σας παραθέτω από τον ΟΣΑ, θέλω να θέσω υπόψη σας και τη διαχρονική έρευνα τιμών που διενεργεί ο τομέας ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ σε ένα καλάθι 70 προϊόντων άμεσης ανάγκης για τις ανάγκες μιας μέσης ελληνικής τετραμελούς οικογένειας. Με βάση λοιπόν και τη δημοληψία που διεξάγει ο τομέας ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, το συγκεκριμένο καλάθι φέτος τον Απρίλιο είναι κατά 13 ευρώ ακριβότερο, ενώ δηλαδή πέρσι κόστιζε περίπου 236 ευρώ, φέτος κοστίζει 249 ευρώ. Σε μια περίοδο γενικευμένης κατάρρευσης των διεθνών τιμών, των τιμών των καυσίμων, των πρώτων υλών, των προϊόντων των αγροτικών, μιας και βλέπουμε η χώρα
αυτή τη στιγμή να έχει ένα σωρό κινητοποιήσεις από την πλευρά των παραγωγών και κυρίως των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για την κατάρρευση των τιμών τους. Για μια φορά λοιπόν ακόμα η Ελλάδα κρατάει τα σκύπτρα της ακρίβειας και παρουσιάζει αυξήσεις τιμών εκεί που θα έπρεπε να παρουσιάζονται μαζικές μειώσεις τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες. Και αποτελεί προσβολή στις οικογένειες όλες το γεγονός ότι οι υπουργοί φωτογραφίζονται με προμηθευτές και εμπόρους υποσχόμενοι δήθεν μειώσεις τιμών. Αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη κοροϊδία στα μάτια όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ας μας πει λοιπόν το ΙΠΑΝ πώς εξηγεί το γεγονός ότι σε ορισμένα βασικά προϊόντα διατροφής επιτρέπει να σημειώνονται τόσο μεγάλες και προκλητικές αδικαιολόγητες και διαδοχικές αυξήσεις. Στο γιαούρτι που έχει σκανδαλώδη ετήσια αύξηση της τάξης του 42%. Στο τυρί 18% τη στιγμή που οι τιμές του γάλακτος στον παραγωγό έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Η τιμή στο γάλα έχει μειωθεί 15 με 20% και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει φτάσει στο 25%. Αλλά και τα είδη καθαριότητας, το μαλακτικό ρούχων κατά 38,5%, τα καθαριστικά κατά 54,5%, όπως βλέπετε στον πίνακα του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ που σας έχουμε διανύμει. Δυστυχώς, το εισόδημα των πολιτών βάλεται από παντού. Θα ήθελα να περιγράψω και να θέσω υπόψη σας μια ακόμη αποσιωπημένη εξέλιξη. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι πέρσι τέτοια εποχή, ακριβώς 4 Απριλίου του 2008, η διεθνής τιμή του Brent, η διεθνής τιμή πετρελαίου δηλαδή, ήταν 102,34 δολάρια. Σήμερα, και τότε η τιμή της αβόλυδης ήταν 1,117 ευρώ. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά, 3 Απριλίου 2009, με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την τιμή, τη διεθνή τιμή πετρελαίου Brent να έχει κατρακυλήσει στα 50 δολάρια, 50,7 για την ακρίβεια, 50% κάτι δηλαδή σε σχέση με την περσινή τιμή, τη διεθνή τιμή πετρελαίου, και η βενζίνη στοιχίζει 0,915 ευρώ, δηλαδή 18 κάτω. Έχουμε λοιπόν στη διεθνή τιμή του πετρελαίου 50% πτώση και στην τιμή της βενζίνης 18% πτώση. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας, ποιοι κερδοσκοπούν σε βάρος των σκληρά εργαζόμενων Ελλήνων και Ελληνίδων. Και με ποιον τρόπο η κυβέρνηση έχει αναδείξει τον εαυτό της σε παρατηρητή, ένα παθητικό παρατηρητή ενός φαινομένου ακρίβειας και λαιλασίας του οικογενειακού εισοδήματος. Και μιας αδράνειας που δεν ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς του κράτους προκειμένου να επιβληθούν οι νόμοι στη χώρα. Βρισκόμαστε εδώ με μια ληστεία σε βάρος του καταναλωτή και θα δείτε στον πίνακα 6 που σας έχω μοιράσει τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όχι τα δικά μας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα εβδομαδιαία στοιχεία που το Υπουργείο δημοσιεύει στο σχετικό site και στον τύπο κάθε εβδομάδα. Ταυτόχρονα η κρατική ακρίβεια είναι αυξημένη και αυτή. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε μια συνολική αύξηση 25%. Πέρσι είχαμε 7,5% τον Ιούλιο λόγω εναρμόνισης του τιμολογίου της ΔΕΗ με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αύξηση που ουδέποτε η κυβέρνηση πήρε, αν και έχει μειωθεί από τον Ιούλιο πέρσι 3 φορές κάτω η διεθνή τιμή πετρελαίου. Από τα 145 περίπου δολάρια έχουμε φτάσει στα 50. Είναι και αυτό ένα δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται την προστασία του οικογενειακού εισοδήματος και από την άλλη πλευρά πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων. Τα τιμολόγια της σύνδρευσης είναι αυξημένα κατά 8,1%. Οι αστικές συγκοινωνίες 28,7%, ενώ πρόσφατα ήρθε και μια αύξηση στα ταξί με μια προκλητική απόφαση του κυρίου Στυλιανίδη πελατειακού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα υπάρχουν σκανδαλώδες ανατιμήσεις σε μια σειρά από καθημερινές ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, όπως η παιδεία και τα σχολικά είδη. Συγκεκριμένα τα δίδακτρα των σχολείων, των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν περίπου 7%, τις δευτεροβάθμιες 6%, των φροντιστηρίων 4,3% και της γραφικής ύλης 3,5%. Η κυβέρνηση βάζει βαθιά στη τσέπη, το χέρι της, στη τσέπη του καταναλωτή και κλέβει το χρόνο
σκυρά εργαζόμενων πολιτών. Αυτή η κατάσταση κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, ασυδοσίας οφείλεται σε πολιτικές επιλογές. Αδράνειες από τη μια πλευρά, παράλυση των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους και έλλειψη στρατηγικής για την οικονομία της χώρας, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Σας πληροφορούμε μάλιστα ότι φέτος, ειδικά φέτος δυστυχώς, δεν διεξάγονται έλεγχοι στην αγορά, προφανώς γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει δυσάρεστη σε κάποιους ή γιατί πιστεύει ότι οι τιμές στην αγορά έχουν ισορροπήσει. Κατά την εορταστική περίοδο δηλαδή που διανύουμε τώρα και που οι έλεγχοι παραδοσιακά εντείνονται, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει εντολή να μην γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος. Συγκεκριμένα από 31 Μαρτίου έχουν σταματήσει πλήρως οι έλεγχοι για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο διατίθεται μέχρι τέλος Απριλίου. Αλλά και σε λαϊκές αγορές, σε κεντρικές αγορές, στο χονδρεμπόριο, έχουν παραλύσει οι μηχανισμοί, οι ελεκτικοί, με αποτέλεσμα τα απορρυπευτικά φέτος να είναι 30% αυξημένα. Με ένα καπέλο δηλαδή 30%. Γιατί, μα ποια άλλη ειδική ομάδα επιδιώκει να ωφελήσει η κυβέρνηση, γιατί δεν φροντίζει να ενισχύσει την ευημερία των καταναλωτών? Πολύ φοβάμαι ότι στο μέτωπο των τιμών και της ακρίβειας επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία των τελευταίων χρόνων. Πολύ μεγάλα λόγια, πολύ όμορφες εικόνες, θεαματικές κινήσεις, βαρύγδουπα μέτρα. Για θυμηθείτε τα 40 μέτρα τα οποία τα ξέχασε ο επόμενος υπουργός, ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης. Ουσία μηδέν. Και πολύ σύντομα θα δούμε και το έργο της νέας ρύθμισης, δηλαδή της απορρύθμισης Επιτροπής Ανταγωνισμού, την οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο πριν από λίγες μέρες. Σημασία έχει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι σε βάρος των Ελλήνων και των Ελληνίδων που εργάζονται σκληρά. Σημασία έχει ότι η πτώση του πληθωρισμού δεν αφορά την πτώση των τιμών. Και αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχω μια απορία. Πώς είναι δυνατόν, πώς συμβαδίζουν αυτά που περιγράφετε εσείς, με μελανά χρώματα, το υψηλό επίπεδο τιμών, τις αυξήσεις, την κυβέρνηση που βάζει το χέρι στη τσέπη του καταναλωτή, και την ίδια στιγμή να έχουμε αυτή την εντυπωσιακή αύξηση στις παραγγελίες τουλάχιστον νέων αυτοκινήτων? Μήπως τελικά ο Έλληνας έχει χρήματα, απλά φοβάται λόγω αυτής της κρίσης? Μήπως είναι δηλαδή το θέμα ψυχολογικό καθαρά? Κοιτάξτε, καταρχήν τα στοιχεία τα οποία εγώ σας παρουσίασα δεν απέχουν ούτε χιλιοστό από την πραγματικότητα, και αυτό θέλω να καθαρώ, είναι τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, καταλαβαίνω. Και για τα τρόφιμα και γενικότερα για τις τιμές στη χώρα. Το επίπεδο οικονομικής πραγματικότητας στη χώρα μπορείτε να το δείτε από τις διάφορες μετρήσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΙΟΒΕ και άλλους οργανισμούς, που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κατώτατο σημείο αισιοδοξίας που υπήρξε ποτέ του ελληνικού έθνους. Δεν είμαστε απλά το πιο απεσιόδοξο έθνος της Ευρώπης, είμαστε εμείς οι ίδιοι απεσιόδοξοι από ό,τι ήμασταν ποτέ ιστορικά. Που δείχνει ότι υπάρχει στην κοινωνία φόβος, ανασφάλεια σχετικά με την οικονομία, την καθημερινότητα, το μέλλον των παιδιών, το μέλλον της δουλειάς του καθενός. Και έχουμε επίσης πραγματικά γεγονότα όπως το πλήγμα στην απασχόληση, η μείωση σε μια σειρά τομείς του τζίρου των επιχειρήσεων. Σας θυμίζω λοιπόν ότι στο αυτοκίνητο είναι 45% περίπου η μείωση. Άρα αν θα υπάρξει μια ανάκαμψη τις επόμενες μέρες, θεωρείται φυσιολογική λόγω των μέτρων τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά αυτό δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως πρακτική αξία περαιτέρω, διότι αφενός μεν το μέτρο είναι, όπως ξέρετε, έχει ημερομηνία λήξεως, αφετέρου προφανώς έγινε για να αδειάσουν οι αποθήκες των εισαγωγείων αυτοκινήτων, οι οποίες είναι γεμάτες και οι μάντρες τους γεμάτες από αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν δεν απαντάει στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη στην αγορά του αυτοκινήτου, ότι υπάρχει στην αγορά χρήμα και ότι οι Έλληνες έχουν χρήματα στο ταμείο τους ή στην τράπεζα. Απλά το δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και στο δημοσιονομικό, στο δημόσιο επίπεδο από το 4,5% στο 0, αλλά υπάρχει και μια συνολική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας αυτή τη στιγμή στη χώρα περίπου 15% σε όλες τις αγορές, αναμφισβήτητα, κατά μέσον όρο. Κύριε Ξοχοίδη, μήπως αυτή την δυσαρέσκεια, αυτή την απεσιοδοξία
που περιγράφεται στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα καμιά φορά τη δημιουργούν ακόμα και οι πολιτικοί με τα λεγόμενά τους. Εγώ νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση, ενώ στην αρχή υποστήριζε πέρσι το Σεπτέμβριο, όπως θυμάστε, και τον Οκτώβριο, όταν ξέσπασε η διεθνής κρίση, υποστήριζε με τρόπο και τόνο κατηγορηματικό ότι δεν πρόκειται να κουμπίσει την ελληνική οικονομία αυτή η κρίση, και μάλιστα έλεγαν τότε χαρακτηριστικά ότι είναι θωρακισμένη η οικονομία. Αυτή τη στιγμή, προκειμένου να δικαιολογήσουν την ομολογημένη αποτυχία στα οικονομικά, προκειμένου να δικαιολογήσουν τους κεφαλικούς φόρους, προκειμένου να δικαιολογήσουν μια πραγματικότητα που είναι ζωφερή, επιχειρούν οι ίδιοι να περιγράφουν με μελανότερα χρώματα την κατάσταση και την πραγματικότητα στην οικονομία. Και αυτό δείχνει και την αδυναμία της κυβέρνησης να έχει ένα σχέδιο, να διατυπώσει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση και αναθέρμανσης της οικονομίας. Κύριε Χρυσοχοίδη, αυτή τη ζωφερή κατάσταση που περιγράφεται, αλλά και τη βαριά σκιά που ρίχνουν τα διάφορα σκάνδαλα υποθέσεις διαφθοράς στην πολιτική ζωή του τόπου, όλα αυτά θέτουν εκ των πραγμάτων ένα πιο πιεστικό χρονοδιάγραμμα για τις προώρες εκλογές στην κυβέρνηση? Εγώ θα σας επαναλάβω τη γνώμη μου ότι η κυβέρνηση αυτή, από τη στιγμή που δεν διαθέτει ατζέντα, πρώτον, και δεύτερον, όλος ο ελληνικός λαός αναφέρεται σε αυτήν με χρόνο αόριστο, δηλαδή αναφέρεται σε αυτήν σαν να είναι στο παρελθόν πλέον και όχι στο παρόν, είναι προφανές ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε τα προβλήματα της χώρας και την επίλυσή του, ούτε τα συμφέροντα της χώρας, τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι έχουν μια υπηρεσία να προσφέρουν στον τόπο γρήγορα και αποδοτικά και για αυτούς, πιστεύω. Και είναι η παρέντησή τους και η προσφυγή στις εκλογές. Εντάξει, ευχαριστώ.